Ως προμήνυμα μεγάλης ένταση στο Αιγαίο, ερμηνεύεται η στάση των Τούρκων που προκλητικά αναφέρονται σε ελληνικά νησιά, ζητώντας όχι μόνο αποστρατικοποίηση, αλλά αμφισβητούν και την κυριαρχία τους. Ναι, στο μυαλό τους είναι να πάρουν έδαφος ελληνικό. Δεν λέω εγώ για νησί οτιδήποτε, ασφαλώς εννοούμε νησί, μικρονησίδα, υβραγονησίδα κτλ. Βεβαίως είναι στο μυαλό τους. Ποιο είναι το κακό? Ότι αναπτύσσουν κάθε μέρα νέες θεωρίες που γίνονται, που τις κάνουν να είναι εύληπτες και που τις λένε τόσο πολύ και τόσο συχνά που αρχίζει ο κόσμος, έτσι αλλιώς τις έχει πιστέψει, εδώ αρχίζουμε και εμείς και τις πιστεύουμε και έχουμε εμβολίες, και το δυστυχέστερο ποιο είναι, ότι έχουμε και επιστήμονες που υιοθετούν αυτές τις απόψεις. Ότι μπορούμε δηλαδή, τα έχουμε πει και παλιά, μάλλον ίσχυε αυτό και παλιά για κόκκινες γραμμές, για το μωρέ, ας μην πάμε τώρα στα 12. Τι είναι αυτά που λένε, μίλια στην αυτή, μην τους εξαιρεθίζουμε, άφησε εδώ και φτάσαμε εκεί. Συνιστούν ένα προμήνυμα μεγάλης έντασης. Θα σας έλεγα ότι στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του Τούρκου Ναυάρχου, καθώς και αντίστοιχες και ομοίου περιεχομένου δηλώσεις άλλων Τούρκων αξιωματούχων, του κ. Τσαβούσογλου περιλαμβανομένου, είναι απευθείας εχθρική ενέργεια κατά της χώρας. Μιλώντας στις αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανούσος Παραγιουδάκης και ο πρέσβης επιτιμή Δημήτρης Καραϊτίδης σχολίασαν τη στάση της χώρας, προτάσσοντας την ανάγκη πλέον να υπάρξει μια αυστηρή απάντηση και τακτική που δεν θα επιτρέπει στους Τούρκους από τη μια να προκαλούν, αλλά και στους συμμάχους να κάνουν γενικόλογες δηλώσεις. Εκεί εφτάσαμε, διότι δεν αντικρούμε με την επιβαλλόμενη αυστηρότητα και εγκαίρως τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Είναι εχθρική πράξη, είναι πρόκληση. Και διερωτάται κανείς πώς δεν απαντούμε. Δηλαδή, αν όχι τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο, αλλά ίσως ακόμα και πιο σκληρά. Δια της επαναλήψεως δημιουργούνται εντυπώσεις που διευκολύνουν, που συγκροτούν ένα υπέδαφος χρήσιμο για την αποδοχή της αναθεωρητικής και επεκρατικής εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Είναι πρόκληση πολεμική. Δηλαδή μπορούσα να τους πούμε όχι με ανέδεια, με άνεση. Μα τι μου λες κύριε Μπάιντεν και τι μου λες κύριε Σόλτς και κύριε εσύ εκεί στο... στις Βρυξέλλες, τι μου λέτε τώρα, δεν βλέπετε ότι έχω πολεμική πράξη και ότι έχω πει στον αρχηγό να τον ρίξει? Έτσι έπρεπε να πούμε και πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Όταν μια γειτονική χώρα, παραβιάζοντας κριτήρια διεθνούς δικαίου, καλής πίστεως, καλής γειτονίας, διεκδικεί ένα τμήμα της κυριαρχίας σου και ο σύμμαχος που περιμένεις ότι θα σε υποστηρίξει σου λέει βρείτε τα, στην πραγματικότητα τι υπονοεί? Συζητήστε με τον αμφισβητία για να αποφασίσει, για να αποφασίσετε τι θα του δώσετε προκειμένου να μειώσει ή να ανακαλέσει τις απαιτήσεις του. Επομένως, οι μειωμένοι θα είμαστε εμείς. Το βρείτε τα είναι φαινομενικά ουδέτερη στάση. Στην πραγματικότητα είναι επιζήμια και επιβλαβής για μας στάση. Ο στρατηγός εν αποστρατεία αναφέρθηκε και στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία από το απόθεμα της χώρας, σχολιάζοντας καυστικά ότι πρόκειται για τεράστιο λάθος. Το κάνουν λάθη πολλοί στην πατρίδα μας που λένε δώσε από τα ποια αποθέματα. Το απόθεμα είναι μελετημένο ακριβώς. Δεν έχουμε στράτευμα, δεν έχουμε ασφάλεια αν δεν έχουμε τα αποθέματα. Πρέπει να είναι σοβαρά και να αντιστοιχούν σε μέρες αγώνος. Πρέπει να υπάρχουν. Εκείνος λοιπόν που θα πάρει από το απόθεμα πρέπει να του κοπεί το χέρι. Η χέρα τα λέμε εμείς στην Κρήτη, πρέπει να το κοπεί. Αλίμονο. Αλίμονο σε αυτόν τον στρατιωτικό που θα επιτρέψει στον πολιτικό του προϊστάμενο να πάρει οτιδήποτε που είναι από το απόθεμα.